Γεια σας, σε αυτό το βίντεο θα δείτε πως φτιάχνουμε θηρίδα επισκέψιμη σε οροφές, σε μπάνιο, σε ταβάνια, σε δωμάτια, παντού. Πρώτα κόβουμε τις διαστάσεις που θέλουμε 30x30, π.χ. 40x40. Βλέπετε εδώ το κομμάτι που ήδη το έχουμε κόψει. Και συνεχίζουμε. Στη συνέχεια παίρνουμε αυτά τα τελειώματα εδώ που βλέπετε. Το βλέπετε εδώ, ναι. Τα οποία μπαίνουν κουμποτά στη σανίδα μας. 1, 2, 3, πολύ εύκολο. 3, άλλο ένα, το τέταρτο. Το ίδιο θα κάνουμε και στο κομμάτι που αφαιρέσαμε. Είναι ακριβώς οι ίδιες διαστάσεις. Να το δείτε τώρα και το κομμάτι που κόψαμε. Στη συνέχεια κουμπώνουμε εδώ, βλέπετε τα τελειώματα και στο κομμάτι που αφαιρέσαμε. Το βλέπετε εδώ. Και τα 4 κομμάτια. Η συγκεκριμένη θηρίδα είναι σε μπάνιο, επισκέψιμη. Ίσως ηλεκτρικά, για κάποια ηλεκτρικά ή υδραυλικά, κάτι να συμβεί. Εύκολα και γρήγορα. Το βλέπετε εδώ το κομμάτι. Τώρα θα το τοποθετήσουμε απάνω. Το δοκιμάζουμε. Έτοιμο. Στη συνέχεια βιδώνουμε ένα κανάλι οροφής. 2 κομματάκια. Αν για παράδειγμα το καπάκι μας εδώ είναι 40x40, τα κανάλια μας που βλέπετε εδώ είναι 42x42, ίσα ίσα δηλαδή, για να πατάει το καπάκι πάνω στην οροφή. Τώρα το τοποθετούμε στην οροφή, βλέπετε εδώ. Βλέπετε πόσο ωραίο δείχνει. Να το, θηρίδα επισκέψιμη, θα στοκαριστεί βέβαια και θα βαφεί. Δεν θα φαίνεται καθόλου. Θα το δείτε βαμμένο σε λίγη ώρα. Και κάνουμε το στοκάρισμά μας. Στοκάρουμε. Τη θηρίδα. Μετά το στοκάρισμα κάνουμε ένα ελαφρύ τρυψιματάκι εδώ με το ντακάκι. Άρωμα. Δείτε πόσο εύκολα βγάζουμε τη θηρίδα εδώ, κάνουμε δουλειά, έχει κάτι βάνες εδώ, κάτι ηλεκτρικά, και ξαναβάζουμε την επισκέψιμη θηρίδα μας. Θέλει βέβαια λίγο βάψιμο ακόμα, δεν έχουμε τελειώσει, απλά ήθελα να δείτε πόσο εύκολα βγαίνει και μπαίνει η θηρίδα.